Υποκατάληψη βρίσκεται το κτίριο της Βιοχημίας Βιοτεχνολογίας από την Δευτέρα μέχρι και αύριο από φοιτητές του τμήματος που συμπαραστέκονται στην απεργία των διοικητικών και αντιδρούν στην υποβάθμιση των πτυχίων τους και της ποιότητας των σπουδών τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Όπως τονίζουν οι φοιτητές, δεν συμβιβαζόμαστε σε ένα πανεπιστήμιο που υπολειτουργεί χωρίς εργαστηριακό προσωπικό, χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια για την πραγματοποίηση της ακαδημαϊκής λειτουργίας, χωρίς φοιτητική μέρημνα, χωρίς δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Με τις διαθεσιμότητες των διοικητικών υποβαθμίζεται η ποιότητα σπουδών μας και η αξία του πτυχίου μας, έτσι. Γιατί όταν μειώνεις προσωπικό και αυξάνεις τις ακταίους, αλλοιώνεις τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και η πειραματική και η ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Σήμερα το μεσημέρι, εκτός από την εκπρόσωπο των φοιτητών, μίλησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Σήμερα πολεμάει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να κρατήσει το επίπεδο των σπουδών ψηλά, με πενιχρά μέσα και με πολύ λίγο προσωπικό. Να επισημάνω επίσης ότι τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει γίνει κανένας διορισμός μέλους ΔΕΠ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου που έχει εκδώσει, είναι λιπές σε διοικητικό προσωπικό, με βάση τον αλγόριθμο που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα πανεπιστήμια της χώρας. Ελλειπές κατά 59 υπαλλήλους. Μας παίρνουν 33 υπαλλήλους. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου ο Σύλλογος των Διοικητικών Υπαλλήλων και ο Σύλλογος των Φοιτητών για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Σκοπός των φοιτητών του τμήματος είναι να συντονίσουν τις δράσεις τους με φοιτητές άλλων τμήματων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.